Λοιπόν, πάμε στα φορολογικά. Ναι, από την κάρτα 16 θα ξεκινήσουμε. Έχει φτιάξει κάρτα ο Βαγγέλης. Τι θα γίνει, τι θα φέρει η κατάρρευση των φοροαπαλλαγών. Με τρομάζουν εμένα αυτά τα 16, 17, 15. Με τρομάζουν. Εντυπωσιακά πράγματα. Φτιάξει ο Βαγγέλης, κοιτάξτε τι φέρνει, Βαγγέλη. Και πριν προχωρήσεις να πω εδώ, επειδή έχουμε και διάφορα μηνύματα και καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου, ότι μακάρι να είχαμε να σας δίνουμε καλές ειδήσεις. Μακάρι. Λέτε εσείς να θέλουμε να είμαστε μέσα στη μιζέρια και μέσα στην οικονομική απαντοχή. Μακάρι να είχαμε να σας δίνουμε μόνο καλές ειδήσεις. Όπου μπορούμε καμιά φορά για κανένα αυγό, ας πούμε, που απελευθερώνεται ο αριθμός μας. Το κάνουμε. Το διαπραγματεύτηκες. Λοιπόν, ναι. Και το κέρδισες. Λοιπόν, έλα, Βαγγέλη. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ρίξουμε την ψυχολογία του κόσμου. Απλώς να ενημερώσουμε. Και άλλο να τη ρίξουμε. Ενημερώνουμε. Μόνο ενημέρωση. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Κάρτα 16. 23.500 φορολογούμενος. Ένας φορολογούμενος, εδώ λέμε αν καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές, πού θα καταργηθούν, έτσι. Αυτή τη στιγμή. Θα καταργηθούν, λες. Εγώ πιστεύω ότι στην πορεία, επειδή τα έσοδα δεν θα είναι τα προαπαιτούμενα, δηλαδή αυτά που θέλουμε βάσει του μνημονίου, θα επέλθουν και άλλα μέτρα και εάν δεν καταργηθεί, θα μειωθεί 100% το αφορολόγητο. Ειδικά για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, ίσως καταργηθεί. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Να καταργηθεί πλήρως το αφορολόγητο. Να μην υπάρχει καθόλου αφορολόγητο. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχε ακουστεί από το 2008 επί κυβέρνηση Αυτό τι θα συμβεί, λοιπόν, Βαγγέλη, πες μας. Λοιπόν, φορολογούμενος, εδώ η φοροαπαλλαγές κατάργηση αγγίζει τα μεσαία εισοδήματα. Ένας που έχει ένα εισόδημα 100.000 το να μην έχει μια ωφέλεια 2 και 3.000 είναι σημαντικά, αλλά όχι σημαντικό σε αυτόν του συγκεκριμένου παραδείγματος. Είναι το θέμα τώρα. Κάποιος που έχει 23.500 εισόδημα. Δηλαδή 1.750 περίπου. Ατομικό ή οικογενειακό. Ατομικό. Ατομικό. Ναι. 1.700 μεικτά το μήνα. Ναι, είναι αρκετός κόσμος. Ακριβώς. Ιατρικά έξοδα 1.500 ευρώ, διότι μπορεί να έχει δύο παιδιά σε κάθε περίπτωση. Άρα θα έχει κάποια ιατρικά έξοδα. Ασφαλιστικές εισφορές είναι μίνιμουμ. Ναι. Δηλαδή λογικό, 4,5 είναι πολύ μικρό. Ναι, ναι, είναι 5,5 και 6.000 ευρώ. Τόκους πρώτης κατοικίας, και αυτό είναι πολύ λογικό. Και δίδαθρα για τα δύο του παιδιά, αγγλικά αν τα πηγαίνει. Το χρόνο 2000, το χρόνο 2000 ναι, είναι ναι, λογικά ναι. Νούμερα. Το 2010 είχε μηδενικό φόρο βάσει μόνο αυτών των φοροαπαλλαγών, όχι για άλλα. Αυτές οι φοροαπαλλαγές του μείωναν το εισόδημα σε τέτοιο βαθμό που ο φόρος του ήταν μηδενικός. Τώρα, με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, θα επιβαρυνθεί 3.000 ευρώ. Τα 3.000 είναι δύο μισθούς. Δύο μισθούς. Είναι δύο μισθοί. Μόνο από τις φοροαπαλλαγές. Αντιληφθείτε τι έχει γίνει με τη μείωση του αφορολογήτου από 12 στους 5, άλλα 700 ευρώ. Έτσι. Από την κατάργηση των αποδείξεων, κακώς υπήρχαν τα μπόνους, αλλά υπήρχαν. Όλα αυτά λοιπόν από τα χαράτσια, ΔΕΗ και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει με τα νίκια. Άσε τη 17, πάμε σε 18. Για τα νίκια, γιατί είναι ενδιαφέρον. Αν φορολογηθούν 100% τα νίκια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν φορολογηθούν εφάπαξ, δηλαδή τα ενίκια σήμερα. Υπάρχει αυτή, έχει αναγγελθεί ότι θα φορολογούνται 20% στα εισοδήματα. Ναι, στα εισοδήματα. Αυτοτελής φορολόγηση. Αυτοτελής φορολόγηση. Εάν λοιπόν στα ενίκια που σήμερα μπαίνουν, συναθρίζονται με τα άλλα εισοδήματα και μπαίνουν στην κλίμακα φορολογίας και μπορεί κάποιος όταν έχει μεγάλα εισοδήματα να φορολογηθεί με 45%, εάν πάμε με αυτοτελή φορολόγηση 20%, θα ευνοηθούν αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα και θα επιβαρυνθούν αυτοί που έχουν μικρά εισοδήματα. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος ο οποίος δεν είχε άλλο εισόδημα ή είχε στο συγκεκριμένο παράδειγμα μια σύνταξη 800 ευρώ και είχε και ένα μικρό διαμερισματάκι και συμπλήρωνε το εισόδημά του με άλλα 400 ευρώ. Είναι γύρω στα 300 ευρώ, 360 ευρώ το μήνα αυτό. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα διάρρη διαμέρισμα. Σε κάθε περίπτωση αυτός το 2010 δεν πλήρωνε φόρο διότι ήταν στο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Σήμερα θα πληρώσει ο φόρος από 5 έως 8.000 που είναι 300 ευρώ και επιπλέον 20% στις 4.000 που είναι άλλα 800 ευρώ θα πάει στα 1.100 και θα πληρώσει και προκαταβολή φόρου. Αυτό τον οδηγεί στο να μην κόβει απόδειξη. Έτσι. Να είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτό που λέει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, βέβαια. Ή να κόβει τα μισά. Ναι. Που ήδη γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που νοικιάζω, τι κίνητρο έχω να τον υποχρεώσω να μου κόψει απόδειξη πέραν του ότι σήμερα έχεις μόνο 100 ευρώ μείωση από το φόρο. Ό,τι και ποσό να σου βάλει. 100 ευρώ από το φόρο που θα πληρώνες. Που θα πληρώνες. Δηλαδή, αν πληρώνες 1000 ευρώ, λόγω ενοικίου έχεις 900 ευρώ. Με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών δεν θα έχεις κανένα κίνητρο. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βγουν οι εκλογές από τη συζήτηση.
Όχι για πάντα βεβαίως, ούτε για πολύ. Ο κύριος Σόιμπλε, εγώ αυτά που είπα τα είπα το Δεκέμβριο. Όχι, τα έγραψα. Λέω επειδή τα είπε και ο κύριος Σόιμπλε τώρα με έναν απαξιωτικό τρόπο για τη χώρα. Και ο Έλληνας αισθάνεται προσβεβλημένος. Όχι, κύριε Δημοτοπούλου, δικαιούται να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καθόλου και βεβαίως ο τρόπος. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν ήμουν αυτή που έκανα πρώτη καταγγελία και πήγα στην Ευρώπη και έκανα την κίνηση Ευρώπη SOS με τον Ντελόρ και με τον Μπρόντι. Και είπαμε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα αυτή τη στιγμή να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας και της δημοκρατίας, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας. Να βγουν λοιπόν οι εκλογές από την Εγώ δεν ήμουν αυτή που είπα ότι δεν γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής, και το είπα στις Βρυξέλλες με κίνηση άλλων, ότι το Συμβούλιο Κορυφής σήμερα δεν υπάρχει και είναι η ιστορία της Μέρκελ. Ούτε ο κύριος Σόιμπλε ούτε κανένας έχει δικαίωμα. Αλλά δεν χρειάζεται να μας τα λένε οι άλλοι. Εγώ αυτό που λέω τώρα το είπα από την επόμενη γιατί που έγινε. Γιατί όμως το λέτε αυτό, κύριε Διαμαντόπουλο. Θα σας πω για το λεφτό, να θέλω να εξηγήσω. Ειδικά με τη σημερινή συγκυρία που πέρασε στους δρόμους πια. Βεβαίως. Και θέλει θα περισσότερο από γιατί. Κάθε άλλη φορά να εκφραστεί. Θα σας πω. Γιατί δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή να εκφράσουμε την οργή και το θυμό που είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο οποίο θα ορκιστεί. Και την πολιτική επιλογή. Θα εκφραστεί ό,τι και να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούνιο. Το ελάχιστο, έχουμε, δηλαδή τον Ιούνιο θα έχουμε τη δεύτερη κρίση, έτσι, που είναι μια σειρά από πάρα πολλά μέτρα. Θεωρώ ότι επειδή δεν χρειάζεται να μας μιλάνε για επιτρόπους, ξέρετε γιατί φτάσαμε να μιλάνε για επίτροπο στην Ελλάδα ή για τον escort bill, δηλαδή αυτόν τον λογαριασμό, ναι. Τον οποίο θα είναι εκτός Ελλάδος και θα βάζουν μέσα τα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα. Δεν φτάσαμε μόνοι μας, κύριε Διαμαντόπουλο. Βεβαίως. Δεν φτάσαμε μόνα τους εδώ. Αυτά είναι ευθεία βολή εναντίον της εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά όμως από την άλλη πλευρά. Δεν μας τα κάνουν γιατί τους κατέβηκαν μία μέρα. Μας τα κάνανε γιατί και εμείς πρέπει να αποδεικνύουμε ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν μπορείτε για να στοιχειοθετήσετε πω... γιατί δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές. Διάρκονται μέτρα τον Ιούνιο. Όχι, και δεν μπορεί αυτό... να πάρει καινούργια κυβέρνηση. Θα ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω τώρα. Αυτά λοιπόν τα μέτρα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, από τέλος Φλεβάρι. Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, Ιούνι, Ιούλη. Για να μπορέσει να τρέξει όλη αυτή η οικονομία. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει ένας ανασχηματισμός με 6 υπουργούς. Και λέω 6, γιατί 6 είναι βασικοί υπουργοί. Τα άλλα υπουργεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν τον σημαντικό ρόλο. Το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, δεν είναι στη γραμμή του μνημονίου. Υπάρχουν λοιπόν 6 βασικά υπουργεία. Εκεί πρέπει να μπουν υπουργοί, κατά την άποψή μου, όχι τεχνοκράτες, πρέπει να είναι πολιτικοί, που έχω πει πρέπει να είναι αποφασισμένοι να μην κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή να αφιερωθούν σε αυτό. Να τελειώσουν την καριέρα τους εδώ. Να παρουσιάσουν. Όχι, να κατεβούν στις μεθεπόμενες. Όχι στις επόμενες. Να παρουσιάσουν. Ξέρετε πόσοι δεν θα κατεβείτε καθόλου στις εκλογές αυτές. Να παρουσιάσουν. Θα κατεβείτε και δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας, κυρία Διαμαντοπούλου. Το ξέρω ότι ένα το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα πεθαίνει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω. Να παρουσιάσουν τι. Να παρουσιάσουν λοιπόν τους στόχους ανά μήνα. Να πάνε στο κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο κάθε 15 μέρες να ελέγχει αν αυτά που ο υπουργός οφείλει να κάνει, τα κάνει. Δεν χρειαζόμαστε απ' έξω κανέναν. Χρειαζόμαστε το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο θα είναι δημόσιο στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ένα που θεωρώ ότι είναι εκ των όνων κάνευ, γιατί θεωρώ ότι μια προεκλογική περίοδος με πόλωση αυτή τη στιγμή θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο.